κάθε μέρα να πάρουν τις θέσεις τους. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, τα κύτταρα ολοκληρώνοντας παραγωγούν, υπάρχει αθλητικός νόμος. Αθλητικός νόμος. Φέτος λοιπόν, επειδή ήταν να κάνει έργα στο κύπελλο, μια τάξη χιλιάδων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ήθελε να μελετήσουμε παραπάνω και να δώσουμε κάποιο περισσότερο πράγμα. Τα φάντρα, έδειξε την παραγωγή. Γι' αυτό πήραμε απόφαση εκεί, γι' αυτό το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ήταν μια κατάσταση που θεωρούσαμε ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Όταν όμως μας ήρθε ανακομπή του θέματος και να δοθεί στην ΠΑΕ, έτσι ήταν το τίτλο του θέματος, και κάθεξαν οι δύο υπηρεσίες να το δούμε, κάναμε δημοκρασία γιατί. Γιατί η δημοκράτηση λέει πάει στον νόμο, στον κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Νόμος και κύβρος, νόμος και ο άλλος αθλητικός. Ο δικηγόρος και οι δικηγόροι είχαν ερμηνεύσει πριν, είχαν ερμηνεύσει ότι ο αθλητικός νόμος είναι ηθικός και υπερισχύει του γενικού. Αλλά έλα δε που οι δικηγόροι είχαν μια γνωμοδότηση που δικαιοφορούν από το 11-12 όταν τους ρωτούσαν από την πρώτη χρονιά για να δείτε και οι τρεις γνωμοδοτήσεις είναι ολόιδιες και στο τέλος συμπληρώνουν ένα κομματάκι και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό είναι. Την πρώτη φορά υπήρχε αυτή η γνωμοδότηση για να πάρουν τα λέει τα χρέη από την ΠΑΕ. Λες και στη δημοκράτηση δεν μπορεί να πάρει η κοινωνική εκδοχή που δεν χρωστάει. Λες και τους προβληματισμούς οι ασάφεις που υπήρχαν ήταν γενικόλογες. Εντάξει, τέλος πάντων, και τη δεύτερη φορά, άμα δείτε την γνωμοδότηση, ήταν πάλι όταν τους λέγαμε πάλι στα δικαστήρια γιατί δεν μας δείτε τις καθαρίσεις των αγώνων. Υπερφυγές. Για μας. Στο νομικό πρόσωπο. Γιατί κοιτούσαμε τα γνωμοτάκια να δώσουμε. Εντάξει, ψάχνοντας λοιπόν την υπηρεσία για να τελειώσουμε τώρα, η μόνη δημοκράτηση που έγινε, να ξέρετε όλοι σας εδώ μέσα, είναι στο Δήμο Παγκαίου, ένα γήπεδο 5x5, ξέραμε ιδιώτη με 50 ευρώ και τους δίκη είναι η δημοκρασία. Με αυτή που κάναμε, ας έρθει να μου πει. Η μόνη. Εντάξει, το να κάνουμε τώρα σε ΠΑΕ, που θα έρθει μόνο η ΠΑΕ, γιατί μια ΠΑΕ μπήκε στο 99, η άλλη είναι τα δικά της. Και στο τέλος να έρθει μόνο μια ΠΑΕ, γιατί δεν μπορούν να έρθουν ούτε άλλες πόλεις, ούτε ΠΑΕ, από το εξωτερικό δεν είναι ΠΑΕ, μόνο αυτές της αφροεθνικής. Εντάξει, κάπως πρέπει να έρθει το θέμα κεντρικά κάτω σε αυτούς που αποφασίζουν με νόμους, παρά να τρενόμαστε όλοι εδώ. Ας γίνει η δημοκρασία, ας γίνει ό,τι θέλει, με όποιον τρόπο θέλει και αποφασίζουν για να μην γιατί ψάχνουν πάρα πολύ να βγουν θήτες και θύματα σε μερικά πράγματα που είναι απλά. Και αν νομίζουν ότι είναι για πολιτική εκμετάλλευση τέτοια θέματα, ας συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ο αθλητισμός πάντως πρέπει να είναι μακριά από την πολιτική. Η δικιά μου άποψη είναι τεράστια. Κύριε Δήμαρχε.